ζήτημα που ήταν και δέσμευση διεκδίκησης από μεριάς μου, το ειδικό τιμολόγιο. Υπάρχει ομοφωνία. Τους ενημέρωσε για την τροπολογία που είναι έτοιμη και το σχέδιο νόμου, όπως επίσης και η περιστατωμένη μελέτη, η οποία είναι εδώ και πολλούς μήνες στα χέρια του Πρωθυπουργού και γι' αυτό είχε έρθει στα κύλα και το εξήγηλε ότι θα το υλοποιήσει, όπως επίσης και ο κύριος Καμένος. Επίσης, συζητήσαμε για τα θέματα της παιδείας, με πρώτη στο θέμα που μπήκε από μέρους μου για την αρχιτεκτονική σχολή της Καστοριάς, μάλλον το αρχιτεκτονικό τμήμα της Καστοριάς, όπου και εκεί υπάρχει ομόφωνη άποψη και ταύτιση ότι το δικαιούται η Καστοριά και θα προσπαθήσουμε από εκείνο να το υλοποιήσουμε. Επειδή πλέον έχουμε περάσει στο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου με τις Βρετανικές Αρχές, έχει ήδη γίνει η συζήτηση στη λεπτομέρειά της με τον Βρήτανη και έχουμε ταύτιση απόψεων ότι πλέον η Καστοριά δικαιούται την αρχιτεκτονική και θα προταθεί να πάει σε λειτουργία και είδηση. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε και στο Υπουργείο με τον νέο Υπουργό και ελπίζω ότι θα έχουμε αίσιο τέλος. Επειδή συζητήσαμε για τα θέματα των νοσοκομείων, και πάνω απ' όλα υπάρχει μία κοινή συνισταμένη, ότι πρέπει πλέον να ξεπεράσουμε τις όποιες αγκυλώσεις είχαν δρομολογηθεί επί σειρά ετών με διαχωριστικές γραμμές, να εδραιώσουμε και να κάνουμε πράξη την περιφερειακή συνείδηση, διότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην Αθήνα να διεκδικούμε πράγματα κατά μόνας ο καθένας για την ενότητά του και να είμαστε ανακόλουθοι σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτό. Σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική, πού βρισκόμαστε, πόσο κοντά είμαστε, μάλλον ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα βγούμε τη σχολή στην Καστοριά? Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για μία σχολή η οποία εγκλημάτισε όλοι. Και μάλιστα είπαν και πολλά ψέματα. Όλοι. Ενώ η κοινωνία πίστεψε, δημιούργησαν μία προσδοκία στην κοινωνία, που το τριτοβάθμιο αυτό ίδρυμα δεν το θέλει για τις καρσονέρες, αλλά το θέλει για την πολιτισμική της αναφορά, για την κουλτούρα της περιοχής και για τη γνώση. Γιατί εδώ είναι οι δυνατότητες της αρχιτεκτονικής. Αν μιλήσουμε για κάποιο άλλο τμήμα, μπορεί και εγώ να είχα την ένστασή μου. Η Καστοριά είναι μια περιοχή με τα βυζαντινά της μνημεία, με έναν ιδιαίτερο ρυθμό στις κατασκευές, όπου θα πρέπει να προσεχθούν αυτά τα μνημεία και να προσελκύσουν όχι μόνο επιστήμονες, αλλά και επισκέπτες στη λογική της εξέλιξης των πραγμάτων. Και η αρχιτεκτονική της Καστοριάς θα δημιουργήσει μια επιπρόσθετη δυναμική στον ευαίσθητο χώρο των Βαλκανίων, που έχουμε κοινούς ρυθμούς στα οικίματα. Ήδη υπήρξε μια συζήτηση και με τον Περιφερειάρχη της Κοριτσάς, που είναι κρατικός Περιφερειάρχης, ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τους γείτονες χώρες, σε περίπτωση που έχουμε μια τέτοια σχολή, στην εξέλιξή της να έρχονται και φοιτητές από εκεί.